τη βεβαιότητα ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θέτει σε ισχύ το Υπουργείο Παιδείας από την ερχόμενη Δευτέρα θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων, εξέφρασε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, που ρωτήθηκε σήμερα για τις αντιδράσεις κομμάτων και εκπαιδευτικών αναφορικά στην απόφαση του Υπουργείου της να ανοίξουν τα σχολεία από τις 10 Ιανουαρίου παρά την έξαρση της πανδημίας. Τα σχολεία ανοίγουν όπως είχε προαναγγελθεί 10 Ιανουαρίου με ένα αυξημένο πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών. Θα πούμε λοιπόν σε όσους τυχόν αντιδρούν, είτε αυτοί είναι γονείς είτε είναι η αντιπολίτευση, ότι το αυξημένο αυτό πρωτόκολλο, όπως εφαρμόστηκε από τις 13 Ανάτου που ήταν η πρώτη μέρα έναρξης των σχολείων, είχε σαν αποτέλεσμα την ανίχνευση του 84% των κρουσμάτων στις ηλικίες τις σχολικές, τη μείωση των κρουσμάτων αυτών και την επαναφορά στη διαζώση διδασκαλία που είναι απαραίτητη και παιδαγωγικά, αλλά από ό,τι φαίνεται με τα πρωτόκολλα και υγειονομικά. Οι μαθητές θα είναι πιο ασφαλείς στο σχολείο, σημείωσε η Υφυπουργός Παιδείας, ερωτώμενη για τις ανησυχίες εκπαιδευτικών και γονέων. Τα παιδιά μας, επειδή δεν υπάρχει καραντίνα, δεν είναι απομονωμένα. Επανέρχονται λοιπόν στο σχολείο με τεστ, ενώ πριν ήταν σε δραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Το γνωρίζουν όλοι, η εφαρμογή δεν επαφίεται στην ευπρέπεια των εκπαιδευτικών. Έχουν αποδείξει ότι τα εφαρμόζουν σχολαστικά και πάρα πολύ καλά. Το ίδιο και οι μαθητές και οι γονείς. Ξεκινούμε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις και με την πλήρη πεποίθηση ότι με την εφαρμογή των μέτρων και θα ελέγξουμε την πανδημία και τα παιδιά μας θα διδαχθούν σωστά στις τάξεις όπως πρέπει. Δεν γνωρίζω περιπτώσεις γονέων που δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο τη Δευτέρα, επεσήμανε η Υφυπουργός Παιδείας. Δεν έχουν φτάσει στα αυτιά μου παράπονα γονέων που δεν θα οδηγήσουν τα παιδιά τους στη σχολική διαδικασία. Ξέρω πολύ καλά ότι θα κάνουν όπως πρέπει, θα βοηθήσουν τα παιδιά να κάνουν το τεστ. Ξέρω πολύ καλά ότι θα εφαρμόσουν τα μέτρα όπως το κάνουν και μέχρι τώρα. Σας είπα, η μείωση και αποκλιμάκωση των κρουσμάτων από την πρώτη μέρα λειτουργίας το Σεπτέμβριο είναι αποδεικτική. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι γνωρίζουν πως το Υπουργείο δεν έχει ούτε αιμονή ούτε δογματισμό. Εφαρμόζει τα πρωτόκολλα, τα επικαιροποιεί και τα τροποποιεί όταν αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία και των μαθητών και των συγγενών και του φιλικού περιβάλλοντος τους.